από 70 και 90 ευρώ το τρίμηνο για το νερό είδαν τους λογαριασμούς τους να εκτινάσονται σε ποσά πολλαπλάσια και πάντως σε καμία περίπτωση ποσά που είναι δυνατό να καλύψουν και κυρίως να δικαιολογήσουν. Το προηγούμενο τρίμηνο ήταν 60, υπάρχει ένα κενό το οποίο του τηλεφώνησε γιατί δεν μου ήρθε ο λογαριασμό μετά τι διακοπέ. Και μου είπαν θα σα το στείλουμε μετά. Και μου στείλουν όταν εκαθερι... καθαριστικό με 712 ευρώ. Εδώ είναι τρελέ οι κατανάλωσει που αντιμετωπίζουμε τώρα. Πλασματικέ θεωρείτε ότι είναι. Ε, δεν ξέρω. Ο λόγο για κατοίκου τη περιοχή Βασιλιά του Ηρακλείου, που μετά την τοποθέτηση όπω λένε των νέων ψηφιακών υδρομέτρων, βρίσκονται σε απόγνωση. Δηλώνοντα οργισμένοι και πάντω αποφασισμένοι να διερευνήσουν γιατί ενώ δεν άλλαξαν συνήθειε και η κατανάλωση είναι ίδια, οι λογαριασμοί που φτάνουν είναι αδιανόητοι. Λάβαμε λογαριασμούς ίδρευσης εξωφρενικούς και απίστευτους. Αλλάξαν τα ρολόγια γιατί υπήρχε διαμαρτυρία και τότε με αυξημένους λογαριασμούς και ήρθε η ώρα να έχουν ρολόγια, με σύγχρονα ρολόγια, υποθέτουν ότι δεν καταγράφουν αέρα. Αυτό δεν το ξέρουμε εμείς, εμείς υποθέτουμε ότι μπορεί και πάλι να καταγράφουν αέρα κάτοικοι των βασιλιών σήμερα βρέθηκαν στη ΔΕΙΑΙ όπου υπέβαλαν ένσταση που υπογράφουν συνολικά 70 κάτοικοι. Ένσταση την οποία θα καταθέσουν και στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως είπαν, επαναλαμβάνοντας ότι καμία ρύθμιση για την εξόφληση των ποσών αυτών δεν μπορεί να είναι η λύση. Λένε συνέχεια, δι έχουμε διαρροές, όλοι έχουμε διαρροές. Τι, πού έχουμε όλοι, έχουμε τις διαρροές. Έχω κάνει δύο ενστάσεις, δεν έχω πάρει απάντηση. Ότι τα ψηφιακά υδρόμετρα μετρούν με ακρίβεια τις καταναλώσεις νερού. Σε αντίθεση με το παρελθόν, ανέφερε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, σχολιάζοντας ότι η διαφορά στους λογαριασμούς έχει να κάνει με το ότι συχνά τα παλιά υδρόμετρα εμφάνιζαν προβλήματα και δεν κατέγραφαν τις πραγματικές ποσότητες, κάτι που αμφισβητούν ανοιχτά οι δημότε, οι οποίοι υποστηρίζουν πως τα νέα υδρόμετρα καταγράφουν ως κατανάλωση νερού και τον αέρα μέσα στο δίκτυο. Παλιά τα υδρόμετρα, αφήστε που ήταν όλα 20 αιτίας, που αυτά όλα δεν γράφανε. Δηλαδή είναι, γράφανε το 50%, το 60%, το λογικό είναι. Καταλαβαίνετε τώρα ότι τα καινούργια δεν έχουν το θέμα. Και είναι κάποιοι καταναλωτέ, δικαίωμα, γιατί σου λέει: Εγώ είχα την ίδια κατανάλωση. Πώ γίνεται να είχα τότε 6 κυβικά και τώρα να έχω 80-100 κυβικά. Νομίζω ότι είναι ντροπή να το λένε αυτό. Να είναι χρόνια μια τέτοια εταιρεία, να έχει ρολόγια που δεν καταγράφει σωστά και να μα το λέει τώρα. Υπάρχει περίπτωση από τα έργα, τα συνεχόμενα έργα που γίνονται, συνεχιζόμενα έργα που γίνονται στι Βασιλιέ και στο θέμα τη ίδρυψη να έχει μπει αέρα στους σωλήνες με αποτέλεσμα οι τιμές ε, και, το, της κατανάλωσης να είναι πολύ μεγαλύτερες από τις πραγματικές. Ο σημαντικότερη πάντως παράμετρο την οποία θέτουν είναι η τιμολογιακή πολιτική του Δήμου που από τη μια έχει φόρο προς τη θέμενης αξίας και πάγια πιο πολλά από το κόστος του νερού όπως είπαν για το οποίο επίσης εξήγησαν ότι είναι πολύ αυξημένο σε σχέση με άλλους Δήμους. Φτάνουμε δηλαδή, στο σημείο να πληρώνουμε πιο πολύ ΦΠΑ για τα πάγια παρά για το ΦΠΑ του νερού. Εκείνο δε που καυτηρίασαν είναι ότι η αύξηση του κόστους ανάλογα με τα κυβικά νερού που καταναλώνονται είναι με τέτοιο τρόπο προσαρμοσμένη που ακόμη και ένα ζευγάρι με μέσο όρο κατανάλωσης μέσα στο χρονικό διάστημα που εκδίδονται οι λογαριασμοί σίγουρα θα αναγκαστεί να πληρώσει κάποια κυβικά με το ανώτατο ποσό. Τα 36 το εξάμεινο είναι 6 κυβικά το μήνα με το ευθυνό τιμολόγιο. 6 κυβικά το μήνα. Έτσι, δεν υπάρχει καμία εταιρεία νερού στην Ελλάδα, Δήμου, που να έχει σε εξάμεινο τέτοια χρέωση και τέτοια ψαλίδα. Τέτοιο εύρος. Από το 15 λεπτά να πάμε στο 1.20.